Αγαπητοί τηλεθεατές, καλησπέρα σας. Δυστυχώς, λόγω του φόρτου του προγράμματος, η εκπομπή καθυστέρησε. Υπήρξε και το σχόλιο του κυρίου Γρηγόρη Μιχαλόπουλου. Και μη διαμαρτύρεστε, γι' αυτό φτάσαμε στην ώρα που φτάσαμε. Λοιπόν, θα ήθελα να πω ότι πολεμάμε με όλες μας τις δυνάμεις και πολλοί πολεμούν την άκρη μας. Και τη βλέπουμε επί καθημερινής βάσεως και στα νυχτερινά δελτία ειδήσεων και στον περιοδικό τύπο. Και παντού, όπου και αν ανοίξεις, έναν πόλεμο βλέπεις. Έναν οχετό, μία φρίκη, αλλά και μία διαφορία έντονη των πολιτών και αδιαφορία εξοργιστική, μπορώ να πω, την οποία αδιαφορία αυτή θα κάνουμε κρίσεις και σχόλια αύριο μαζί με έναν εκλεκτό συναγωνιστή από τούτη την εκπομπή αύριο Σαββάτο στις 11.30. Για όλα όσα διαδραματίζονται τον τελευταίο καιρό στη χώρα μας, διότι η χώρα, αν δεν το έχετε πάρει είδηση, είναι σε εμπόλεμο κατάσταση. Σήμερα λοιπόν υπήρξε το θέμα μας, είναι το σφράγισμα ηλεκτρονικές ταυτότητες. Στα μουλοχτά προσπαθούν να εφαρμόσουν το σύστημα του barcode και της κωδικοποίησεως, αρχής γενομένης από τα ζώα και βεβαίως καταλήγοντας σε εμάς. Νήπιος σφραγίσεις και κατ' επέκταση στο ανθρώπινο βασίλειο. Αυτοί προχωρούν ανενόχλητοι και χωρίς να δίδεται ιδιαίτερη έτσι έμφαση από πουθενά. Ούτε από εφημερίδες, έχουν πάρει γραμμή. Από πουθενά στην κυριολεξία. Σήμερα όμως, πριν μπούμε στο θέμα αυτό το τόσο καυτό αλλά και το τόσο επώδυνο για όλους τους Ορθοδόξους Χριστιανούς, για όλη την ανθρωπότητα αλλά περισσότερο για όλους τους Ορθοδόξους Χριστιανούς, διότι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, αυτός είναι απότερος σκοπός της νέας εποχής και νέας τάξεως πραγμάτων, να γίνει πλήρης αποχριστιανοποίησης των Ορθοδόξων κρατών και δι' της Ορθοδόξου Ελλάδος, διότι εδώ είναι αυτό, εδώ αυτή η κοιτίδα, αυτό το λίκνον του σκέει, διότι εδώ είναι η Ορθοδοξία, η ταυτότητα, η μεγάλη, από εδώ ξεκίνησαν όλα. Και αν δεν χτυπηθεί το σώμα της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού, της πατρίδος μας, εάν δεν το ξεσκίσουν, εάν δεν το κομματιάσουν, ήδη είναι γεμάτο πληγές, καταπληγιασμένο. Ήδη βλέπουμε τη χρεοκοπία αυτή τη στιγμή του πολιτισμού, του επερχόμενου του 2000, έναν πολιτισμό φτισίματος, έναν πολιτισμό, τον βλέπετε όλοι σας, μόνον πολιτισμός δεν λέγεται αυτός, ένας πολιτισμός περιθωρίου, ένας πολιτισμός αναρχίας, ένας πολιτισμός κολάσεως, διαφθοράς, εκφυλισμού των πάντων, μηδενισμού. Αυτό θέλουν αυτοί οι κύριοι για να μπορέσουν πάνω στα ερείπια να εγκαθιδρύσουν την παγκόσμια κυριαρχία τους. Πριν λοιπόν εισέλθουμε στο σφράγισμα, θα αναφερθώ σε ένα συνταρακτικό και ένα συγκλονιστικό συμβάν που έτυχε να τα ακούσω λίγο πριν ξεκινήσω για την τηλετώρα και θα τα ακούσετε και όλοι εσείς που παρακολουθείτε τα δελτία ειδήσεων. Ένα φοβερό, μέχρι που διερωτώ με, είναι δυνατόν να είναι αλήθεια, και όμως είναι αλήθεια. Έγκλημα στον οροπό. Προσέξτε, γιατί έχει, το θέμα έχει έκταση, έχει παράγωγα. Μητέρα και δι' γυναίκα ιερέως έπνιξε το παιδί της στα νερά του οροπού. Αφού πρώτα άναψε κεράκι στην Αγία Μαρίνα, δεν επιθυμούσε την εγκυμοσύνη, διότι το παιδί αυτό είχε πολλά χρόνια διαφορά από τα υπόλοιπα παιδιά της. Το κράτησε αφού πίστηκε από τον ιερέα σύζυγό της να το κρατήσει. Δεν ήθελε να το αποδεχθεί. Και βεβαίως ακούσαμε αρκετούς μάρτυρες να λένε ότι η γυναίκα αυτή είχε έναν βίο άψογο, άμεμπτο, ήταν σεμνή, αφού ήταν και πρεσβυτέρα και ήταν γυναίκα ιερέως, και η οικογένειά της ήταν παραδοσιακή, μια σεμνή οικογένεια στα πρότυπα της ελληνοχριστιανικής παράδοσης, που κανείς δεν περίμενε βεβαίως από μια τέτοια
γυναίκα με τέτοιες καταβολές και μάλιστα πρεσβυτέρα γυναίκα ιερέως με 3 παιδιά, το 4ο παιδί της να το ρίξει στα παγωμένα νερά του οροπού. Εμένα αυτό, κυρίες και κύριοι, με συγκλώνησε, διότι εδώ καταλαβαίνουμε την πλήρη δαιμονοποίηση στον πλανήτη, δηλαδή την πλήρη χρεοκοπία που έχουμε φτάσει. Γιατί συμβαίνουν όλα αυτά? Μπορεί η γυναίκα του ιερέως να είχε ψυχική διαταραχή, πολλά μπορεί. Εγώ δεν μπορεί να το συλλάβει το μυαλό μου ότι πέταξε το παιδί της αφού άναψε ένα κεράκι στην Αγία Μαρίνα πρώτα. Ενώ βλέπετε, ας πούμε, προσέξτε, αντιστρέφονται οι όροι, πόρνες να ασχολούνται με το επάγγελμα αυτό για να μεγαλώσουν παιδιά και να τα κάνουν γιατρούς, δικηγόρους, ασκώντας το επάγγελμα της ιεροδούλου εν κρυπτό, και βγάζουν παιδιά επιστήμονες και δεν ξέρω κι εγώ, παιδιά καλούς πολίτες στην κοινωνία. Αυτά βεβαίως είναι μεμονωμένα περιστατικά, όλες οι πόρνες δεν βγάζουν παιδιά σωστά για την κοινωνία, αλλά θέλω να αναφερθώ γιατί υπάρχει αυτό το οξύμορο, υπάρχει αυτή η αντίφαση. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν, η ιστορία να μας έχει διδάξει, υπάρχουν μανάδες και μανάδες, γυναίκες και γυναίκες, με προδιαγραφές, άλλες είναι ανεπτυγμένο το μητρικό ένστικτο, σε άλλες πάρα πολύ, σε άλλες λιγότερο. Λοιπόν, θέλω να πω με τούτο ότι άλλες γυναίκες κάνουν χρόνια προσπάθεια για να αποκτήσουν ένα παιδί. Τρέχουν στους γιατρούς, στους επιστήμονες, άλλες δέχονται να κάνουν εξωσωματικές γονιμοποίησεις, άλλες δέχονται σπερματενχύσεις, άλλες, δηλαδή, και ένα σωρό πράγματα άλλα που τα βλέπουμε και τα ακούμε επί καθημερινής βάσεως. Και υπάρχουν και γυναίκες που δεν τους έδωσε ο Κύριος στο διάβα τους παιδιά, ή τους το έδωσε σε μία στιγμή για να δοκιμαστούν. Οι άλλες που δεν δεχτήκανε να κρατήσουν παιδιά και ξαφνικά ήρθε ένα παιδί στα 45 τους, στα 46 τους χρόνια, και βεβαίως άλλοι το αποδέχονται και άλλοι το απορρίπτουν. Οι γυναίκες αυτές το αποδέχονται. Γνωρίζω κάποια φίλη η οποία αποδέχθηκε με μεγάλη χαρά το δώρο αυτό, το σπουδαίο του Κυρίου στα 46 της χρόνια. Πολύ σπουδαίο δώρο, κυρίες και κύριοι. Ένα απρόβλεπτο, μια εγκυμοσύνη απρόβλεπτη για γυναίκες που δεινοπαθούν, πόσο μάλλον που έχουμε και δημογραφικό πρόβλημα εκτός αυτού, αλλά για γυναίκες που δεινοπαθούν να κάνουν παιδιά. Και ξαφνικά πέφτει ο κεραυνός εν εθρία ότι η πρεσβυτέρα, γυναίκα ιερέως, έπνιξε το παιδί της και έγινε φόνησα στα νερά του οροπού. Εγώ συγκλονίστηκα, εσείς δεν ξέρω τι πάθατε. Εκεί κατάλαβα τη χρεοκοπία του αιώνα μας. Την κατάλαβα σε όλο της το μεγαλείο. Και λυπάμαι τόσο πολύ. Εμείς δεν μπορούμε να κρίνουμε βεβαίως τη γυναίκα του ιερέως, διότι δεν ξέρουμε εάν είναι άρρωστη, εάν έπαθε μετά από την εγκυμοσύνη της, εάν ήταν πριν διαταραγμένος ο ψυχικός της κόσμος, τι συνέβη. Αλλά είναι τόσο δυνηρό, μα τόσο δυνηρό, το βρέφος αυτό, το βρέφος αυτό, κυρίες και κύριοι, στα παγωμένα νερά του οροπού. Συγχωρέστε μου την συγκίνηση, αλλά βλέπετε ότι τον τελευταίο καιρό βομβαρδιζόμαστε συνεχώς από άσχημες ειδήσεις, χρεοκοπία φοβερή, και δεν είναι δυνατόν να μην μας αγγίζουν όλα αυτά. Αγγίζουν τους ανθρώπους αυτούς που επιμένουν ελληνικά και που κρατάνε μέσα τους ακόμα την παράδοση, τους τρεις τίτλους, πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, και που σέβονται αυτά τα ιδεώδη. Εύχομαι να αφυπνιστεί και η υπόλοιπη μερίδα του λαού για να καταλάβουν όλοι ότι πλέον είμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση. Και κλείνει το θέμα αυτό και εισερχόμεθα απευθείας στα τετριμένα και στα καθημερινά. Σήμερα μας είπανε ότι υπήρξε το συνέδριο Δήμων και Κοινοτήτων
εις το στάδιο ειρήνης και φιλίας για τα παρκόμετρα και βεβαίως οργισμένοι πολίτες ευγήκαν έξω και καίγανε τις κλήσεις, δεν τους επέτρεψαν να εισέλθουν μέσα. Αυτοί εφαρμόζουν τις εντολές που έχουν πάρει απ' έξω για τις ιδιωτικοποίησεις των δρόμων, για την στιγνή αστυνόμευση που σε λίγο καιρό θα υφιστάμεθα όλοι οι Έλληνες πολίτες, λέγοντας στην αρχή ότι τα παρκόμετρα θα είναι δωρεάν, τοποθετούνται για δωρεάν σταθμεύσεις, θα υπάρξει δωρεάν στάθμευσης. Αφού θα υπάρξει δωρεάν στάθμευσης και μέχρι πρότινος, οι δρόμοι είχαν απαγορευτικές πινακίδες ότι εκεί απαγορεύεται η στάθμευση. Γιατί αυτοί οι κύριοι τοποθέτησαν παρκόμετρα, είναι οι πολυεθνικές Ολλανδικές, Γερμανικές, Εβραϊκές εταιρείες από πίσω, οι οποίες θέλουν να στύψουν τους Έλληνες, θέλουν να τους πατήσουν, να καμφθούν οι αντιστάσεις, να τους ρέψουν, να μην υπάρξει ίχνος, ικμάδα αντοχής πλέον. Προσέξτε τις εκπομπές αυτές και θυμηθείτε τούτα τα λόγια, αγαπητοί τηλεθεατές. Οι εκπομπές αυτές είναι εκπομπές καταθέσεων, εκπομπές έρευνας, αιματηρές εκπομπές, μετεμποδίων εκπομπές. Λοιπόν, και από εδώ, από την εκπομπή για την Ελλάδα και την Ορθοδοξία, καταγγέλλονται αλήθειες, αιματηρές αλήθειες. Άλλους τους ενοχλούν, άλλοι προσπερνούν αδιάφορα, άλλοι στέκονται και αφουγκράζονται. Και όντως έχουμε μεγάλη επικοινωνία με τον κόσμο και μεγάλη ανησυχία σε μερίδα λαού. Δοξάζω το Θεό που υπάρχουν ευαισθητοποιημένοι ακόμα Έλληνες. Θέλω λοιπόν να πω, κυρίες και κύριοι, ότι εφτάσαμε στο μηδέν. Δεν πάει άλλο. Λοιπόν, όταν τους λέμε ότι είμαστε σε εμπόλεμο κατάσταση και ότι αυτοί οι κύριοι εφαρμόζουν στιγνά, μεθοδικά και αδιάφορα το πρόγραμμα που έχουν παραλάβει από τα αφεντικά τους, μερικοί δεν εννοούν να το καταλάβουν. Μας λένε φασίστες, ρατσιστές, ναζιστές. Όταν σε λίγο θα σας ζητάνε φορολογική ενημέρωση για να βγάλετε φορολογική ενημέρωση, θα πρέπει να έχετε πληρώσει και τις κλήσεις στο Δήμο που παρκάρετε. Δηλαδή διανοήστε τι όργιο, τι εφιάλτης, τι φρίκι περιμένει όλους εμάς. Θα μας δέσουν έτσι χειροπόδαρα. Θα μπορούμε να κουνήσουμε, να πάμε από εδώ μέχρι εκεί. Και εγώ σας ερωτώ, τη ζωή μας, τη ζωή του ελευθέρου πολίτου πλέον, την ελέγχουν. Και όταν εμείς θα επιτρέψουμε να μας βάλουν παρκόμετρα, και όταν εμείς θα επιτρέψουμε να αποδεχθούμε, να μας κωδικοποιήσουν, να παραλάβουμε κάρτες συναλλαγών, να πάρουμε ταυτότητες, να πάρουμε ηλεκτρονικά διαβατήρια, να πάρουμε ηλεκτρονικά πορτοφόλια, να πάρουμε τις άδειες αυτές που έχουν πάρει ήδη οι βουλευτές στο ελληνικό κοινοβούλιο και εισέρχονται. Προχθές δεν λειτουργήσε το σύστημα των ταυτοτήτων των βουλευτών. Και μακάρι βεβαίως να γίνει κανένα σεισμός εκεί μέσα, να τους πλακώσει και το κομπιούτερ και να πέσουν όλα μαζί και να πάθουν και ηλεκτροπληξία με τα χέρια τους και από τις ακτίνες λέιζερ και να μην μείνει κανένας από δάφτους. Λοιπόν, ήδη τον Κακλαμάνη τον ακούσαμε, τον κύριο Απόστολο Κακλαμάνη, να λέει ότι το καινούριο σύστημα στην Βουλή είναι οι κωδικοποίησεις και θα εισέρχεστε με τις ταυτότητες στο κομπιούτερ κλπ. Όπως κάνουν έξω. Λοιπόν, έτσι στα μουλοχτά και χωρίς προειδοποίηση καμία, εφαρμόζεται η συνθήκη Σέγγεν και το Μάστριχτ. Εμείς λοιπόν που αγρυπνούμε, όλοι εμείς που μας καίει, που έχουμε κάνει αγώνες για το θέμα αυτό, ανησυχούμε πάρα πολύ, διότι έφτασε ο καιρός πλέον, τελειώσαν τα ψέματα, όπου θα επιβληθεί δια της βίας. Όσο περίεργο και να σας φαίνεται αυτό. Δια της βίας επιβάλλεται πλέον το φασιστικό αυτό σύστημα, το ανελεύθερο, το αντεθνικό, το πιο μισητό, η πιο μισητή εφεύρεσης που έχει ποτέ εμφανιστεί στον πλανήτη Γη από ανθρώπινα μυαλά. Και βεβαίως αυτά δεν είναι ανθρώπινα μυαλά, είναι σατανικά μυαλά. Λοιπόν, αντιδράστε όσο είναι καιρός, διότι δεν έχουμε χρόνο. Μην αποδέχεστε. Απαντήστε με γραπτές σας δηλώσεις.
ότι δεν αποδεχόμεθα τις κάρτες τάδε τάδε, δεν αποδεχόμεθα τα ηλεκτρονικά διαβατήρια, όσο και δια της βίας θέλετε να μας τα επιβάλλετε. Δεν επιστρέφουμε τα παλαιά μας διαβατήρια, τα κρατάμε τα χειρόγραφα ως έχουν. Δεν παραδίδομαι στα αστυνομικά τμήματα σε λίγο καιρό τις παλαιές μας ταυτότητες για να παραλάβουμε τις καινούργιες. Δεν αποδεχόμεθα κάρτες ψηφίσματος ηλεκτρονικές. Δεν αποδεχόμεθα κάρτες των κοινωνικών ασφαλίσεων ηλεκτρονικές. Και βεβαίως όλα αυτά που λέμε συνεπάγονται σε όλα αυτά κυρώσεις και αγώνες. Αλλά οι αγώνες, κυρίες και κύριοι, κερδίζονται μόνον με αίμα, δεν κερδίζονται με βόλεμα. Θέλω να πω λοιπόν ότι η λέξη θυσία σήμερα δεν αρέσει στους πολλούς, η λέξη θυσία, διότι έχουν μάθει στην καλοπέραση. Πολλοί χριστιανοί θα πούνε, και τι έγινε, αυτή είναι η ταυτότητά μου. Τι θα μου κάνουν, η κάρτα μου θα έχει το 666, θα πάρω τις κάρτες μου, θα απολαμβάνω το μισθό, τη σύνταξή μου, και βεβαίως εάν σφραγιστώ και στο χέρι ή στο μέτωπο, εγώ θα εξακολουθώ να πιστεύω στον Ιησού Χριστό. Αυτό δεν γίνεται, διότι θα μπορούσαν να το πούν και οι τρεις παιδες εν καμίνο αυτό. Θα χρειαζόταν να ρίξουν λίγο λιβανάκι, τους το έλεγε τότε ο Ναβουχοδονόσορ, θυσιάστε στα είδωλα. Κάντε, πείτε ότι αποδεχόμεθα τον νέον Θεό, τον νέον Μεσσία που έρχεται. Αυτό είναι το σημερινό σφράγισμα ηλεκτρονική κωδικοποίηση. Λοιπόν, να αποδεχθούμε εμείς οι χριστιανοί το αποβάπτισμά μας. Δηλαδή να αποβαπτιστούμε αποδεχόμενοι το 666 και να συνταχθούμε εις τη νέα εποχή και νέα τάξη πραγμάτων με μία καταραμένη της κολάσεως ηλεκτρονική ταυτότητα που θα μας καθιστά αριθμούς άνευ θρησκεύματος, άνευ εθνότητος, άνευ πολίτες 180 κατηγορίας, δηλαδή δούλους στα ηλεκτρονικά κάτεργα της παγκόσμιας τάξης των Εβραίων Σιωνιστών. Αυτό θέλουνε, αριθμούς θέλουνε, όλο τον πληθυσμό. Λοιπόν, θα αποδεχθούμε εμείς μια τέτοια βλασφημία? Και οι περισσότεροι μου λέει, κύριε Βουράκη, τι θα γίνει με τις συντάξεις, πώς θα πάρω τη σύνταξή μου, πού θα πορευθώ? Και τους λέω κι εγώ, θα πορευθείτε εκεί που θα πορευθούμε οι περισσότεροι που θέλουν να αγωνιστούν και που θέλουν να αντιτάξουν το μεγάλο όχι στη σατανοκινούμενη και σατανοκρατούμενη αυτή νέα εποχή. Λοιπόν, στους διαλυτές σατανοκράτες εοκατζίδες θα πούμε όχι. Λοιπόν, διότι αν πούμε ναι, μας περιμένει η αιώνια κόλασης και θα χάσουμε την αιώνια ζωή. Αξίζει τον κόπο λοιπόν για την Γαστέρα τη στιγμή που μας έχει προειδοποιήσει και ο Ιωάννης ο Θεολόγος μέσω της Αποκαλύψεως του Ιερού Βιβλίου, ότι δεν πρέπει να προχωρήσουμε, να μην αποδεχθούμε τον αριθμό των καταραμένων αυτών. Με εμάς δεν έχει καμία σχέση ο αριθμός αυτός. Λοιπόν, γι' αυτό μην διαρωτάστε, μην κουράζεστε να παίρνετε τηλέφωνα και να ρωτάτε όλη την ώρα τι θα γίνει, πώς θα γίνει. Θα βγούμε εκτός συστήματος, βεβαίως θα βγούμε σε λίγο. Αλλά αφού πρώτα αυτοί οι κύριοι δουν την αντίδραση όλων ημών, για να μην προχωρήσουν και να επισπεύσουν, διότι οι δύναμεις, αυτοί που θα δώσουν τη μάχη, ανήκει στο λαό. Και αυτοί που θα δώσουν μάχη για τα ιερά και τα όσια έχουν σύμμαχο τον Θεό, τον ίδιο τον Ιησού Χριστό. Εκείνος θα περιφρουρήσει τον αγώνα, εκείνος θα καθοδηγήσει και εκείνος θα προφυλάξει όλους εμάς. Γι' αυτό τι φοβήστε και διερωτάστε και συνεχώς ανησυχείτε και παίρνετε και μας λέτε ότι ο τάδε κληρικός μου είπε αυτό, ο δίνα κληρικός μου είπε εκείνο, ότι πρέπει να τις αποδεχθούμε, ότι το 666 δεν είναι τίποτα, είναι ένας κοινός αριθμός. Μα δεν μας προειδοποιήσει ο Κυριός μας ότι το σάπιον ιερατείων θα είναι εκείνο που θα προτείνει και θα προτρέψει όλους εμάς να αποδεχθούμε την κωδικοποίηση, όπως γινότανε ανά τους αιώνες, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, μακριά από δεσποτάδες, μακριά από τα δεσποτάτα τα σάπια του ιερατείου της χρεοκοπίας σήμερα, διότι το ιερατείο, εάν ήθελε να ενημερώσει, είχε αφυπνιστεί όλη η Ελλάδα και είχε αναστηθεί ο Έλληνας.
είναι προδότες, συντάσσονται, τους το λέω από τούτο το βήμα, και ας δέχομαι επιθέσεις και ας δέχομαι προφυλακισμούς και ας δέχομαι λάσπη, οι περισσότεροι των κληρικών έχουν μπει στο πνεύμα της νέας εποχής, είναι πράκτορες με ορθόδοξα ράσα και κατευθύνουν το πίμνιον κατευθείαν στο στόμα του θηρίου. Έχετε ακούσει εσείς κανέναν από Άμβονος ή σε κανένα κυριακάτικο κήρυγμα δεσπότη να αναφέρετε ποτέ στη νέα εποχή και νέα τάξη πραγμάτων? Σας έχει προτρέψει ποτέ κανένας δεσπότης από τον Άμβονα ή στα κηρύγματά τους ή οπουδήποτε αλλού παρευρίσκονται εις τις θείες λειτουργίες και στους μεγάλους εσπερινούς να προτρέψουν όλους εσάς να μην αποδεχθείτε, να μην συνταχθείτε ότι βρισκόμεθα σε εσχατολογικούς χρόνους? Έχετε ακούσει να από την Εκκλησία της Ελλάδος τον τελευταίο καιρό να γίνονται αναφορές και εκπομπές ειδικές για το θέμα αυτό? Σιώπησαν τα πάντα. Εδώ η Εκκλησία της Ελλάδος δεν ακούγεται σκόπιμα μέχρι την Ομόνοια. Εδώ πέρα έχει δοθεί εντολή και εδώ πέρα συνεχώς μας φυτρώνουν καινούργιοι σταθμοί αιρετικών κακοδόξων σατανιστών και συνεχώς τα κανάλια αυξάνουν και πληθύνονται σε αριθμό οι αιρέσεις μέσω καναλιών, που σημαίνει ότι έχουν πάρει εντολή όλοι αυτοί οι κύριοι να ανοίξουν τις πύλες, ανοίξαν οι πύλες πλέον και εισέρχονται τα θηρία για να κατασπαράξουν τους Ορθοδόξους, το Ορθόδοξο πλήρωμα της Ανατολικής, της Μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας του Χριστού. Λοιπόν, δεν σας λένε τίποτα όλα αυτά? Μα τίποτα. Βρισκόμαστε σε πολύ άσχημους καιρούς και δυστυχώς εγώ παίζω τον πιο άχαρο ρόλο που μου έχει ανατεθεί. Ο ρόλος ο άχαρος για τα μηνύματα που καταθέτω εδώ μπροστά σας, για τα στοιχεία που δυστυχώς πάντοτε είναι στοιχεία σκληρά, απογοητευτικά για αυτούς που δεν θέλουν να τα λάβουν, για αυτούς που γνωρίζουν τι διαδραματίζεται και που αναμένουν τις εξελίξεις, γνωρίζουν αυτοί ότι φόβος στους στρατιώτες του Κυρίου μας, δηλαδή στους Ορθοδόξους Χριστιανούς, δεν πρέπει να φωλιάζει στις ψυχές τους, διότι η νίκη είναι του αρνίου, είναι του Κυρίου μας, διότι μας το έχει δώσει, μας το έχει αφήσει ιερά παρακαταθήκη και οι Απόστολοι και οι Προφητείες και όλοι λένε εξήλθεν εικόν ή να νικήσει και θα νικήσει. Εκείνος θα είναι ο γκεστάρ το τέλος, εκείνος θα το δώσει. Όλοι αυτοί που λισομανούν να επιβάλλουν αυτό το ανελεύθερο της εξαχρίωσης, της εξαθλίωσης, αυτό το σύστημα το σατανικό, όλοι αυτοί θα πάνε με τον πατέρα τους στον διάβολο να συγκατοικήσουν. Και αυτοί που θα επιμείνουν μέχρι τέλους θα είναι οι νικητές, όπου ο Κυριός μας θα τους ανταμείψει με την αιώνιον ζωή και θα τους καθίσει δίπλα στους Αγίους του και θα τύχουν τιμών μεγάλων. Ανωτέρας τιμής, λέει ο Κύριος, από όλους τους Αγίους ανά τους αιώνας που εσφαγιάστησαν. Αυτό τι λέει λοιπόν? Λέει ότι ο ίδιος ο Κύριος λέγει μη φοβού πολέμα, άχρη θανάτου, και εγώ, και αφού πολεμάς υπέρ της αληθείας, εγώ είμαι δίπλα σου. Δεν πολεμάμε εμείς, κυρίες και κύριοι. Πολεμάει ο ίδιος ο Κύριος. Φτάνει εμείς οι στρατιώτες του εδώ κάτω στη γη να είμεθα άφοβοι, να μην φοβούμεθα τους βρυχθμούς, να μην φοβούμεθα τους κολαφισμούς, τη λάσπη, τον αγώνα. Γιατί οι νίκες άνευ αγώνων δεν κερδίζονται. Θέλω λοιπόν να πω, δυστυχώς θα υπάρξουν πάρα πολλοί χριστιανοί, κληρικοί και λαϊκοί, που θα δεχθούν το 666 και θα προτρέψουν όλους εμάς να μπούμε στο σύστημα το σατανιστικό αυτό. Και αυτοί βεβαίως, αυτοί να δείτε τι έχουν να πάθουν. Αυτοί να δείτε τι τους περιμένει, αυτούς να δείτε τι τους περιμένει. Όλο λοιπόν αυτό το χρεοκοπημένο σύστημα θέλουμε να καταγγείλουμε εδώ μπροστά σας, και το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί και το έχουμε επαναλάβει σε παλιές εκπομπές και το καταθέτουμε και τώρα, ότι αυτοί που προωθούν
τα συστήματα του 666 που είναι πλέον γεγονός σε όλο τον πλανήτη, εξάπλωση του αριθμού αυτού σε δίσκους, σε καφετέρειες, σε ρουχισμό, στην παγκόσμια τροφοδοσία, στους ανθρώπους, σε τράπεζες. Τράπεζες υπάρχουν έξω, τράπεζες στη Νέα Υόρκη, στην Γερμανία, παντού, όπου λένε, ειδικά στην Αμερική, την Πόρνη Βαβυλώνα, που λένε τράπεζα Bank of 666, το 666, τράπεζες, όπου πλέον οι τράπεζες αυτές και στο Σικάγο και στην Αμερική αποδέχονται μόνο τους εσφραγισμένους. Ήδη δηλαδή λειτουργεί το σύστημα αυτό, λειτουργεί, και αποδέχονται μόνο τους εσφραγισμένους, γιατί δεν το έχουν ακόμα, δεν το έχουν ακόμα δια της βίας επιβάλλει, δεν το κάνανε καθολικό. Όσοι θέλουν είναι ακόμα, προσέξτε το, όσοι θέλουν να είναι members και μέλη του 666, θα εισέρχονται στην τάδε τράπεζα και θα πληρώνονται δι' αυτού του τρόπου. Και βεβαίως υπάρχουν τράπεζες που αποδέχονται έξω μόνον του 666, το 666. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι αυτά εξαπλώνονται με ταχύτατο ρυθμό. Και αφού εξαπλώνονται με ταχύτατο ρυθμό, στη χώρα μας ήδη έχουν φτάσει. Έχουν φτάσει, βλέπουμε στα μουλοχτά να τοποθετούνται στα αστυνομικά τμήματα, στους δήμους, στις κοινότητες, παντού. Και που δεν έχουν μπει, στη Βουλή, παντού. Στα Δημαρχεία, δηλαδή μία κατάσταση χωρίς να ενημερώνονται οι πολίτες. Έτσι, πραξικοπηματικά. Λοιπόν, και εμείς θα τους απαντήσουμε, διότι αυτοί που επιμένουν να επιβάλλουν το σύστημα αυτό, και το βλέπετε όλοι με την αποκαθήλωση που κάνουν των ιερών εικόνων, το ότι ο τάδε που τον διορίζει ο κύριος Σιμίτης, ο κύριος Τζανετάκος, διέταξε αποκαθήλωση των εικόνων από τα σχολιά και από τις αίθουσες και κανείς γονιός δεν αντέδρασε, διάκοψαν την πρωινή προσευχή, οδηγούν τα παιδιά μας στην χρεοκοπία. Δηλαδή, εγώ θέλω να μου πείτε εσείς όλοι, ποιοι είναι αυτοί οι κύριοι που θέλουν να επιβάλλουν αυτό το σύστημα και που το επέβαλαν σταδιακά, δεν το έχουν ολοκληρώσει ακόμα, αλλά αυτό που θέλανε, την καρδιά δηλαδή, την χτυπήσανε. Είναι οι Εβραίοι Σιωνιστές, και οργανά τους είναι μασόνοι, χιλιαστές, δηλαδή οι ψευδομάρτυρες χριστιανοί, οι αυτονομαζόμενοι χριστιανοί μάρτυρες του Ιεχωβά, που δεν έχουν καμία σχέση με τον χριστιανισμό. Μαρξιστέ, σατανιστέ, ειδικά στους μάρτυρες του Ιεχωβά διαφημίζεται ανοιχτά πλέον ο ερχομός του Μεσσίου των Εβραίων, και το χρήσμα που θα παραλάβουν, αριθμός 666 στο μέτωπο και στο χέρι. Λοιπόν, πηγαίνετε εκεί να περάσετε καλά. Όλοι εσείς που αρνείστε τον βαπτισμά σας και συντάσσεστε με όλους αυτούς στη χρεοκοπία αυτή της κολάσεως. Μασόνοι, χιλιαστές, μαρξιστές, σατανιστές, κομμουνιστές, άθεοι, ροταριανοί, πάσης φύσεως αιρετικοί, πρόσκοποι, Lions, νεκροορθόδοξοι, οικουμενιστές, οικολόγοι και άλλα. Όλα αυτά τα φρούτα είναι δικά τους. Το έγκλημα λοιπόν της ελληνικής πολιτείας κατά της νεότητος είναι τεράστιο. Το βλέπουμε όλοι μπροστά μας σήμερα. Και σε λίγο θα βγάλουμε και τηλέφωνα, κυρίες και κύριοι, διότι εδώ πέρα έφτασε το απροχώρητον, δηλαδή δεν πάει άλλο, το βλέπετε. Υπάρχει λοιπόν, εγώ σας ερωτώ εσάς, μεγαλύτερο έγκλημα από αυτό αυτή τη στιγμή που συντελείται εις βάρος της χώρας, της Ελλάδος, εις βάρος των ελληνοπαίδων, εις βάρος του έθνους μας? Η ελληνική νεότητα παραμένει απροστάτευτη, γιατί αυτή η προαγωγή, η επίσημη προαγωγή, είναι οι ίδιοι οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι. Η επίσημη προαγωγή που έχουν συνταχθεί με αυτή τη χρεοκοπία και θέλουν να εκφυλήσουν και να μην αφήσουν η κουμάδα υγείας στη νεότητα την ελληνική, είναι η επίσημη προαγωγή, οι νταβατζίδες κοινώς, να μου συγχωρέσετε την έκφραση. Λοιπόν, αυτή είναι η πέτη για όλα τα εγκλήματα. Πιάνουν τα παιδάκια που έχουν ένα γραμμάριο χασίς επάνω τους με τα ναρκωτικά, τα διαπομπεύουν από τηλεοράσεως, τα δείχνουν τη χρεοκοπία τους, δείχνουν την εξαθλίωσή τους, να μου συγχωρέσετε και το Σαρδάμ, και ξαφνικά βγάζουν, είδατε την κραυγαλαία, δηλαδή εδώ μας φτύνουν κατά πρόσωπο, μας το δείχνουν, ότι θα σας εξοντώσουμε. Βγάζουν αποφάσεις στα ελληνικά δικαστήρια και βγάζουν τους εμπόρους, τους μεγαλεμπόρους των ναρκωτικών, εκτός πεδίου βολής. Ελεύθερους. Κινούνται. Ελεύθεροι. Από ισόβια τετράκης ή τρεις, τους επεδίκασε, λέει, 10 χρόνια, 8, και σε λίγο θα τον βγάλουν απ' έξω. Σε κάνα δύο μήνες, μπορεί και σε ένα χρόνο. Λοιπόν, εσείς τα ανέχεστε αυτά? Δεν βλέπουμε λοιπόν ότι το ίδιο το κράτος είναι ο προαγωγός της νεολαίας?
Λοιπόν, εξεγερθείτε πριν να είναι αργά. Θα θρηνήσουμε θύματα και εμείς να πάμε. Εντάξει, τα ψωμιά μας τα φάγαμε, αλλά τα παιδιά μας, τη νεότητά μας, δεν τη λυπόμαστε. Από μας εξαρτάται τι μέλη γενέστε και αν θα βάλουν φρένο αυτοί. Η ελληνική νεότητα λοιπόν παραμένει απροστάτευτη από τον νόμο και την πολιτεία και παραδίδεται σήμερα στους μεγαλύτερους εγκληματίες που έχουν εμφανιστεί ποτέ, διότι δεν είναι ότι πουλάνε τα σώματα, αλλά πουλάνε και τις ψυχές. Διότι όλοι αυτοί οι έμποροι θανάτου όλων αυτών, αύριο θα έχουμε μία συγκλονιστική κατάθεση εναντίον πορνοπεριοδικών, τα παιδιά μας τα έχουν εκμαυλήσει και τα έχουν τους έχουν φτιάξει συνειδήσεις χρεοκοπίας, αναρχίας, συνειδήσεις έσχους. Τα παιδιά μας αυτή τη στιγμή δεν έχουν πρότυπα. Όλοι αυτοί οι έμποροι λοιπόν του θανάτου και των περιοδικών αυτών που κυκλοφορούν στα περίπτερα, σκοπό έχουν τα σώματα των νέων να κερδίσουν, ρίχνοντας την νεότητα στην ασέλγεια και στα πάθη της σαρκός, στον εκφυλισμό, στη βρωμιά, στο σοδομητισμό. Πουλήσει δηλαδή η νεολαία, πουλάνε τις ψυχές των παιδιών μας στον διάβολο. Ξυρίζονται, αλλάζουν προσωπικότητα, κινούνται ως δαιμόνια. Τα βλέπουμε έξω, σε δίσκο μαζεύονται όρθια με τις ώρες, ακούνε εκείνη τη φρικτή, την εκοφαντική μουσική του δαίμονος. Τους δίνουνε αυτοκόλλητα, όπου τα παιδιά μας αρχίζουν και εθίζονται στα ναρκωτικά, στα ποτά τους μέσα, τα χαπάκια έκσταση σε όλες τις δίσκο. Και τώρα που ερχόμουν στο Λαμαμούνια, σε εκείνη την φρικιαστική δίσκο, λοιπόν, τα παιδιά μας ήταν στους δρόμους, οι κοπέλες θυμίζαν πόρνες με μίνι μέχρι το εσώρουχό τους, με μπότες ναζιστικές, και περιμένανε να εισέλθουν πού, εις την κόλαση, και που μερικοί από αυτούς μπορεί και εκείνη την ώρα του χορού ή της έκστασης που τους καταλαμβάνει να πέσουνε, όπως είχαμε και κρούσματα, να πέσουνε στην πίστα λόγω του ναρκωτικού, της τοξικής ουσίας με το αλκοόλ και όλα αυτά. Αυτά λοιπόν τα βλέπετε. Αντί να κατεβείτε λοιπόν όλοι οι γονείς εκεί και να δουν αυτή μια δυναμική αντίδραση, πυρπολίστε, κάψτε, κάντε. Λοιπόν, διαμαρτυρηθείτε, πηγαίνετε μπροστά στη Βουλή και κάψτε τα πορνοπεριοδικά όλα απ' έξω. Κάψτε τη χρεοκοπία που μας επιβάλλουν με το «έτσι θέλω». Τελικώς, εγώ διαρωτώ με, υπάρχει δικαστικό σώμα, υπάρχει ελληνική δικαιοσύνη? Καλά εμείς που υποβάλλουμε τις μηνύσεις, και περισσότερες από τις μηνύσεις περνάνε στο αρχείο, περισσότερες δεν θέλουν να τις δεχθούν οι εισαγγελείς και τις πασάρει ο ένας τον άλλον, διότι δεν θέλουν να χρεωθούν την υπόθεση. Αλλάζουν ως διαμαγείας οι εισαγγελείς, άλλοι που ασχολούνται με τις αιρέσεις τους μεταθέτουν στα σύνορα, τους άλλους τους πάνε στην Αλεξανδρούπολη. Λοιπόν, δεν βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν Έλληνες, ελάχιστοι είναι αυτοί, και αυτοί που θα αντιδράσουν θα υποστούν την τιμωρία, τις κυρώσεις. Αν εδώ πέρα η εποχή αυτή κυρίες και κύριοι, δέχεται μόνον αποφασισμένους. Αυτοί τους αποφασισμένους φοβούνται. Λοιπόν, δείξτε λοιπόν τη μαχητικότητά σας εσείς. Αφυπνιστείτε. Εδώ πέρα τα γυρατιά, τα ταλέπορα, οι συνταξιούχοι μας, αυτοί που δώσανε τόσα προσφέρανε με τις υπηρεσίες τους, και αυτή τη στιγμή δεν μπορούν ούτε να διατραφούν, γιατί και εκεί έχει δοθεί εντολή να εξοντωθούν τα γυρατιά. Λοιπόν, να μην πληρωθούν οι συντάξεις, να παίρνουν συντάξεις πείνας, ώστε να αρχίσει σιγά σιγά το οικοδόμημα να καταραίει, για να μπορέσουν αυτοί να χτυπήσουν τον εξασθενισμένο λαό. Λοιπόν, θέλω λοιπόν εδώ να πω και να κάνω μια έκκληση στους δικαστικούς, αν έχουν παιδιά, εισαγγελείς, πρόεδροι και όλοι αυτοί, μην φοβήστε να εξασκήσετε το ιερό σας καθήκον, έστω και στο ΚΕΠΕΝΤΕ, γιατί τώρα είμαστε στο τέλος, και μην φοβήστε με το οποιοδήποτε κόστος να σας στείλουν και στην Αλεξανδρούπολη και να χάσετε και την έδρα σας και οτιδήποτε. Κάντε επιτέλους, σας βρεθεί ένας εισαγγελέας επιτέλους να βάλει φρένο σε αυτή την υπόθεση στην νεολαία, να σταματήσει να πιάσει 10 μεγαλεμπόρους και να επανέλθει και να προτείνει την ποινή θανάτου.
να επανέλθει η θανατική ποινή. Διότι μόνον έτσι καταλαβαίνουν αυτοί. Τι κάνουνε δηλαδή αυτοί οι δικαστικοί, δεν μπορώ να καταλάβω. Μόνον μισθούς, καρέκλες, αυτά που κάνει και το ιερατείο. Λοιπόν, πώς θα επιβάλλουνε λοιπόν την τάξη και πώς θα εξυγειανθεί η όλη υπόθεση, εάν δεν μπει το μαχαίρι στο κόκαλο. Και εκείνο που διαρωτώ με και τελευταία αφήνω την Εκκλησία. Η Εκκλησία, καλά εισαγγελία, δεν επεμβαίνει. Η Εκκλησία που τις πήγαμε για τα πορνοπεριοδικά και μου λένε εμείς δεν μπορούμε να υποβάλλουμε μήνυση, κυρία Δουράκη, υποβάλλετε εσείς τη μήνυση, διότι η Εκκλησία δεν μπορεί να υποβάλει μήνυση στα πορνοπεριοδικά. Ακούτε, ούτε, δηλαδή τι μπορεί να κάνει η Εκκλησία. Εμείς κινούμεθα ως πολίτες και ως σώμα, στο σώμα της Εκκλησίας, διότι είμαστε μέτοχοι και μπορούμε και διαμαρτυρόμεθα, και εσείς η ταγή που ορκιστήκατε να ορθοτομήσετε τον λόγο της αληθείας και να περιφρουρήσετε τον λαό του Θεού, τον αφήνετε βορρά. Μπράβο σας Κύριε. Αν ξέρατε όμως τι τιμωρία περιμένει όλους εσάς που συνταχθήκατε με την εποχή και νέα τάξη πραγμάτων και κάθεστε παναπαυμένοι στις ωραίες πολυθρόνες σας με τις Mercedes, με τα αλεξίσφαιρα τζάμια, με τους παρατρεχάμενους, με τις κουστοδίες, με τους οπαδούς σας, με τα χρυσά μπαστούνάκια, με τα μπριγιάν, με τα κομβοσκίνια, τα πολύ κοσμικά, με παπούτσι μπαλί, γιατί υπάρχουν δεσποτάδες που κυκλοφορούν, μη συζητάτε πώς. Λοιπόν, είναι τραγική η κατάστασή σας Κύριε, πετάξτε τα ράσα, κουρευτείτε και συνταχθείτε ανοιχτά πλέον με αυτούς. Δεν αξίζεται, πάει και τελείωσε. Εσείς είστε οι υπεύθυνοι που ο λαός του Θεού δεινοπαθεί αυτή τη στιγμή. Και εσείς φέρετε μεγαλύτερη ευθύνη και από τους πολιτικούς και από τους εισαγγελείς και από όλους. Να διακόψουμε κυρίες και κύριοι για διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί. Και συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι γιατί ένα αποκαλυπτικό, μία αποκάλυψη θα γίνει απόψε. Εγκαταστάθηκε μυστικά στην ΕΕΠ νέο ηλεκτρονικό μάτι, ένας υπερκατάσκοπος στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Και βεβαίως η μυστική εγκατάσταση σε αυτή είναι ανεξέλεγκτη. Το κομπιούτερ αυτό που τοποθετήθηκε σκόπιμα εκεί είναι ανεξέλεγκτο, είναι υπερκατάσκοπος, φακελώνει την ιδιωτική μας ζωή, διεισδύει και καταγράφει όλες τις ενσύρματες επικοινωνίες και διατηρεί ακόμα και μυστικό αρχείο φωνών. Έχει δημιουργήσει ερωτηματικά όχι μόνον για το απόρριτο της ιδιωτικής ζωής των Ελλήνων πολιτών, αλλά και για την ίδια την ασφάλεια της χώρας. Και αυτό βεβαίως που καίει τους εχθρούς είναι η χώρα να μείνει παντελώς ανασφάλιστη, παντελώς επί ξύλου κρεμάμενη, αφρούρητη, γυμνή. Γι' αυτό και ήδη τοποθετήθηκε ο υπερκατάσκοπος στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, προσέξτε. Λοιπόν, τα ερωτηματικά είναι τεράστια, είναι πάρα πολλά. Και βεβαίως των εμπειρογνωμόνων Ελλήνων και ξένων μυστικών υπηρεσιών για το ενδεχόμενο πρόσβασης τουρκικών κέντρων στην τράπεζα πληροφοριών που διαθέτει η ΕΦΡΑΤ. Και το κομπιούτερ είναι Ισραηλινό. Οι Εβραίοι το τοποθέτησαν. Διανοήστε λοιπόν ποιοι μας κυβερνάνε ακόμα. Και διαρωτάστε. Το δαιμόνιο λέγει εδώ Ισραηλιτικό κομπιούτερ, το οποίο εγκαταστάθηκε πριν μία εβδομάδα στην αμαρτωλή υπηρεσία, δηλαδή στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Η Intelligence, η CIA, η BKA, η Γερμανική και άλλες μυστικές υπηρεσίες αρνηθήκανε και απέφυγαν να το προμηθευτούν, προσέξτε είναι πολύ επικίνδυνο, γιατί το θεωρούν επικίνδυνο για την ασφάλεια των πληροφοριών τους και μόνο οι Ολλανδικές υπηρεσίες πληροφοριών διαθέτουν ένα παρεμφερές σύστημα, λέγει εδώ. Το περίεργο όμως είναι ότι διαθέτει και η Ελλάδα. Και γιατί στην Ελλάδα? Ποιοι το τοποθέτησαν? Και γιατί το τοποθέτησαν? Για να έχουν πρόσβαση, ακούτε παρακάτω. Το περίεργο είναι ότι
αυτή τη δυνατότητα τη μεγάλη που δίνει το συγκεκριμένο κομπιούτερ, υποκλοπών τηλεφωνικών κυρίως, το είχε παραγγείλει άλλη διεύθυνση μέσω της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών για λογαριασμό άλλης. Έτσι, ενώ φαίνεται ότι αγοράστηκε έναντι ποσού εκατοντάδων εκατομμυρίων για λογαριασμό της πέμπτης διευθύνσεως ενσύρματες επικοινωνίες, το χειρίζεται ένας μικρός κύκλος εμπίστων και αφοσιωμένων της τρίτης διευθύνσεως. Αντικατασκοπία και αντιτρομοκρατία. Λοιπόν, πώς όλοι εμείς να μην διερωτώμεθα και πώς να μην είμεθα καχύποπτοι όταν τοποθετείται ένα τέτοιο υπερκατασκοπευτικό μάτι στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, όπου θα μπορούν, διότι εδώ διερωτώνται και λένε ποιοι από πού το προμηθευθήκανε, ψάχνουν να βρούνε αποδείξεις στα αρχεία και δεν βρίσκουνε, ή τις έχουν εξαφανίσει τις αποδείξεις, διότι ανοιχτά θα βλέπαμε ότι γι' αυτό ευθύνονται οι Ισραηλίτες. Ο κεντρικός λοιπόν, λέγει, εγκέφαλος της ΕΦΡΑΤ, μέσω ΟΤΕ, μπορεί να καταγράψει οποιαδήποτε ενσύρματη επικοινωνία σε σκληρό δίσκο, χωρίς να χρησιμοποιηθεί το μέχρι χθες σύστημα υποκλοπών. Οι φόβοι που εκφράζονται, λέγει εδώ, αφορούν ίσως το ενδεχόμενο της διαρροής των πληροφοριών του συστήματος Εχθρική Μυστική Υπηρεσία, παραδείγματος χάρη MIT της Τουρκίας, που αν καταφέρει να διεισδύσει, θα το καταφέρει γιατί αφού στη μέση είναι η τουρκο-ισραηλινή φιλία, θα διεισδύσει οπωσδήποτε. Λοιπόν, που αν καταφέρει να διεισδύσει γνωρίζοντας τους κωδικούς, με μια απλή τηλεφωνική γραμμή, μπορεί να μπει μέσα στο κομπιούτερ και να αντλεί στοιχεία από την Τράπεζα Πληροφοριών της Εθνικής Υπηρεσίας. Αυτή την κρίσιμη λεπτομέρεια βέβαια δεν φρόντισαν να την μπουν οι δύο, λέγει εδώ, προγραμματιστές, Ισραηλινός και Βρετανός, που ανεβοκατέβαιναν τον ουρανοξύστη της Κατεχάκη για να μίσουν τους υπολείπους επί μήνες και για να τους εκπαιδεύσουν. Οι πράκτορες λοιπόν αυτοί δεν φρόντισαν να το πουν. Και τα στελέχη για τα μυστικά, δηλαδή τα ταχύρυθμα του συστήματος, για τους κινδύνους που ελοχεύουν ενδεχομένως, φρόντισαν να ενημερώσουν αξιωματικούς της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, της ΕΥΠ. Οι σύνδεσμοί τους είναι Αμερικάνοι, Γερμανοί και Άγγλοι, που έχουν αποφύγει αυτοί να πέσουν στην παγίδα αυτής της διόμορφης τεχνολογίας. Αυτός, λέγει εδώ, είναι και ο λόγος που η Νέα Δημοκρατία, ενώ είχαν γίνει οι πρώτες βολιδοσκοπήσεις, πάγωσαν οι συνομιλίες για την προμήθεια αυτού του συστήματος υποκλοπών, για το οποίο οι αρμόδιοι διατείνονται, όπως κάθε φορά άλλωστε, ότι χρησιμοποιείται μόνο για λόγους εθνικής ασφαλείας. Το ευάλωτο κατά πολλούς γιγαντιαίο, λέει, αυτό σύστημα υποκλοπών, διαθέτει και αρχείο φωνών. Αρχιοθετεί φωνές, ενώ αποθηκεύονται ολόκληρες στιχομηθείες που ενδιαφέρουν το χειριστή υποκλοπέα. Σε αυτή την περίπτωση, όπως λένε αξιωματούχοι της ΕΥΠ, η εκμετάλλευση μπορεί να γίνεται από ένα κοινό PC. Χωρίς το σχηματισμό τηλεφωνικού αριθμού, προσέξτε. Φανταστείτε, τόσο καλά. Αφού μόνο και με τη χρειά της φωνής, το δίκτυο ενεργοποιεί και μπαίνει στο τηλέφωνο του θύματος. Ολόκληρη εγκατάσταση της ΕΦΡΑΤ βρίσκεται στο 15ο όροφο της ΕΥΠ. Δίπλα ακριβώς από το χώρο που γίνονται οι υποκλοπές από εμπίστους και αφοσιωμένους στο Πασόκ αστυνομικούς, οι οποίοι επιτελούν το δικό τους εξυγχρονιστικό έργο. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι κύκλοι της αρμόδιας διεύθυνσης Α2 και του ΙΠΕΞ, μόλις πληροφορήθηκαν τις τελευταίες ημέρες την εγκατάσταση του δαιμονικού αυτού κομπιούτερ, διατύπωσαν πολλά ερωτηματικά, όχι μόνο για το ενδεχόμενο διαρροών από στελέχη της ιδιωτικής εταιρείας με αφορμή την πρόσφατη στενή τουρκο-ισραηλινή έτσι αμυντική συνεργασία, αλλά και το ενδεχόμενο να προσβληθεί το σύστημα με τους γνωστούς ιούς των κομπιούτερ στα πλαίσια του πολέμου των μυστικών υπηρεσιών. Καταλαβαίνετε τι περιμένει τη χώρα μας, τι αναμένει. Τη στιγμή που τοποθετήθηκε σε κέριο σημείο, στο πιο καυτό σημείο στην Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών, Ισραηλίτικο κομπιούτερ από Ισραηλινούς και από Άγγλους. Καταλαβαίνετε λοιπόν αν είμαστε σε εμπόλεμο κατάσταση και αν τη χώρα την κυβερνάνε Έλληνες. Λοιπόν, αφυπνίζεστε και ετοιμάζεστε, διότι εντός ολίγου θα έχουμε, εκτός από αυτά, θα έχουμε την σφράγιση μέσω, γιατί εμείς θα τα ακούσετε αύριο αυτά, έχουμε προσφύγει στο Συμβούλιο Επικρατείας για το θέμα
της ΔΕΗ. Αρχίζει εφαρμογή πιλωτικού προγράμματος από τη ΔΕΗ προκαταβολικά. Θα πληρώνομαι όλοι με κάρτα τη ΔΕΗ, και ενώ εμείς είχαμε προσφύγει, φρόντισαν αυτοί να καθυστερήσουν τόσο πολύ και να αναβάλουν τρεις φορές το θέμα του Συμβουλίου Επικρατείας, ώστε να έχει θεσμοθετηθεί και να έχει κυρωθεί πλέον, να έχει γίνει νόμος του κράτους η κωδικοποίηση και η σφράγιση και η κάρτα της ΔΕΗ. Καταλαβαίνετε, μεθαύριο, μέσα στο Νοέμβριο, έχουμε το Συμβούλιο Επικρατείας. Το νέο λοιπόν αυτό σύστημα, λέει, θα αφορά στην εγκατάσταση μετρητής στους χώρους της κατανάλωσης, σπίτια, γραφεία, μονάδες, ενώ ο καταναλωτής θα εφοδιάζεται με ειδική ηλεκτρονική κάρτα. Σε αυτή θα αποτυπώνεται μαγνητικά το ποσό που θα έχει καταβάλει κατά τη δική του προτίμηση ο καταναλωτής στη ΔΕΗ, και στη συνέχεια η κάρτα θα τοποθετείται στον μετρητή, ο οποίος και θα αρχίσει να αφαιρεί ποσά ανάλογα με την κατανάλωση. Πριν από την κάλυψη του ποσού που θα έχει πιστωθεί ο καταναλωτής, θα ειδοποιείται από τον μετρητή με ειδικό σήμα για την ανανέωση της κάρτας, και αν δεν πληρώνει για την επόμενη κατανάλωση, το ρεύμα θα κόβεται. Με αυτό το πλευρό να κοιμούνται οι κύριοι αυτοί. Οι ΔΕΗ και οι ελέγχοντες αυτοί που περνάνε, γιατί είναι μέσα, έχουν τοποθετηθεί στα διοικητικά στελέχη, Εβραίοι το έχουμε πει, περνούν τους Έλληνες καταναλωτάς για ηλιθίους. Οι Έλληνες θα αρχίζουν να αφυπνίζονται. Σπάστε τα όλα, μην επιτρέψετε να τοποθετηθεί στα ρολόγια, στο σπίτι, αυτό το εφιαλτικό σύστημα. Εμείς το πολεμάμε και σας είπαμε, είμαστε ήδη στο Συμβούλιο Επικρατείας. Λοιπόν, θα δεχθούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, τηλέφωνα. Γιατί? Διότι το σφράγισμα είναι γεγονός. Και θα παρακαλέσω. Και πού άρχισε? Αρχίζει γενομένης από το Ζωικό Βασίλειο. Τον πρόεδρο, τον κύριο Αγγελέτο. Τον κύριο Άγγελο Αγγελέτο. Γιατί παλιά συζητήσαμε για το θέμα αυτό. Εφαρμόζεται και προτάθει από την ΕΡΤ 1 να εφαρμοστεί στα κατοικίδια ζώα. Προτείνανε λοιπόν οι κύριοι αυτοί να σφραγίζετε όλοι εσείς, ήδη το έχουνε, με ειδική υποδόρια ένεση, το σκυλάκι και τη γατούλα και οτιδήποτε κατοικίδιο υπάρχει μέσα στο σπίτι, να περνάει μέσα το ραδιενεργό υλικό, το τσίπ αυτό, στο ζώο, όπως θα περνάει και σε εμάς σε λίγο. Λοιπόν, το αρχίσανε και το επρότειναν από την ΕΡΤ 1. Λοιπόν, και μάλιστα ο κτηνίατρος αυτός μιλάει και στο κανάλι 5. Και είπανε ότι είναι, στοιχίζει 12.000, και παρακαλείστε όλοι να τοποθετήσετε στα ζώα σας το συγκεκριμένο αυτό, διότι έτσι θα βρίσκετε τα ζώα σας, δεν θα τα εντοπίζομαι οπουδήποτε. Λοιπόν, και κατ' επέκταση θα εντοπίζετε και το αφεντικό του ζώου μέσα του σκύλου. Μάλιστα, παρακαλώ. Γεια σας, κυρία Δουράκη. Χαίρετε. Είχαμε επικοινωνήσει παλιά, θυμάμαι, όταν κάνετε κάποιο έρανο για κάποια βιντεοτενία, θυμάμαι καλά. Μάλιστα. Θα αναφερθώ στο θέμα της παπαδιάς, να το πούμε έτσι, της πρεσβυτέρας. Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή όμως εμείς θα αναφερθείτε, αλλά... Είναι πολύ σημαντικό, γιατί βγήκε η φωνή της κυρίας και είπε το εξής, ότι δεχόντουσαν απειλητικά τηλεφωνήματα από κάποιους ανθρώπους πολύ μυστήριους, από ό,τι είπε ο συγγενής, για να φύγει ο παπάς από εκεί, από την περιοχή. Και αναρωτιέμαι, επειδή όλη εκείνη η περιοχή εκεί πέρα έχει σχέση με σατανιστικές οργανώσεις που πηγαίνουν και κάνουν θυσίες, ίσως να χρειαστεί λίγο περισσότερο να το εξετάσουμε αυτό το θέμα. Δηλαδή θέλετε να πείτε, αφήνετε ερωτηματικό, ότι ίσως να μην έκαμε την παιδοκτονία, να μην είναι παιδοκτόνωση η παπαδιά, και να τις πήραν το βρέφος άλλοι και να το έριξαν στον οροπό? Δεν λέω αυτό. Εγώ πάντως λέω ότι στα νερά του οροπού τις δεχότανε τηλεφωνήματα απειλητικά, από ό,τι είπε συγγενής. Ναι, αλλά εμείς δεν φίξαμε αυτό το θέμα. Μπορεί να εδέχεται ο κληρικός, και οι περισσότεροι κληρικοί που εμένουν, σε λίγο καιρό θα αρχίσει πόλεμος ανοιχτός πλέον. Διότι εμείς θα είμαστε η μειονότητα στην ίδια μας τη χώρα. Αυτό προσπαθούν να κάνουν. Δήθεν με το σχέδιο της ανεξιθρησκείας, εμείς που έχουμε ομοιογένεια και έχουμε 98% ορθοδοξία, να μας κάνουν να έχουμε το 1/3 και να είναι αυτοί μουσουλμάνοι, αιρετικοί, κακόδοξοι, σαϊτόλογοι, σατανιστές αυτοί, και να επιβάλλουν τα σχέδιά τους. Και εμείς να είμαστε η μειονότητα. Αυτό προσπαθούν να κάνουν. Με εκφοβισμό σε κληρικούς, με προπυλακισμούς, με ένα σωρό πράγματα. Με πυρκαγιές εκκλησιών, και δεν συμμαζεύεται. Ίσως ένας λόγος παραπάνω, αν είναι στο άτομο λόγω υγείας και ψυχολογικών προβλημάτων, να οδηγηθεί πολύ πιο γρήγορα σε μια τέτοια κατάσταση.
Μάλιστα. Λοιπόν, το θέμα μας όμως δεν ήταν αυτό, διότι το προσπεράσαμε στην αρχή. Ναι, ναι, τις ταυτότητες. Φαντάζομαι ότι αυτό δεν μπορεί να μας επιβληθεί εκτός και αν το αγοράσουμε εμείς. Μα μας έχει επιβληθεί ήδη, δεν έχετε καταλάβει τι καταθέτω με το σύνορα. Στα μουλοχτά η κυβέρνηση Σιμίτη, ήδη οι βουλευτές απεδέχθησαν και πήραν ηλεκτρονικές κάρτες και εισέρχονται στη Βουλή των Ελλήνων. Και λέω για τα ζωάκια που είπατε προηγούμενα. Ναι, ήδη το προτείνουν, αυτό θα εφαρμοστεί βιαία τώρα. Τώρα κοιτάνε, ανοιχνεύουν και το προτείνουν, βάζουν πρακτορές τους να το προτείνουν δήθεν με το αιτιολογικό ότι θα βρίσκετε το σκυλάκι σας, δεν θα το χάνετε, ότι θα μπορείτε να ελέγχετε δήθεν τις ασθένειες, αυτό που κάνουν και στα πρόβατα και τα εξοντώνουνε. Στην κτηνοτροφία μας, καταλάβατε. Και βεβαίως μέσα από αυτό τον σπιούνο που θα εισέλθει στο ζώο, το ζώο θα πάθει καρκινογένεση αμέσως. Καρκινογένεση, να μου συγχωρέσετε το Σαρδάμ. Λοιπόν, διότι είναι ζωντανή εκπομπή και καταλαβαίνετε ότι θα κάνουμε και λάθη. Λοιπόν, όταν εισέλθει αυτός ο μικροπομπός με υποδορίως ή στο ποδαράκι του ζώου, στη μασχάλη, το οπουδήποτε, κατ' επέκταση το ζώο σε λίγο καιρό θα αρχίσει να έχει προβλήματα, όπως είχαν και τα βοηδοί και τα εγωπρόβατα και όλα αυτά. Και οι τρελές αγελάδες του Λονδίνου. Λοιπόν, και θα εντοπίζετε αυτοί που δεν θα αποδεχτούν το σφράγισμα και στη συνέχεια να κωδικοποιηθούν και οι άνθρωποι, τα αφεντικά των σκύλων, θα έχουν και αυτοί, δηλαδή θα παρακολουθείτε το ζωάκι και θα εντοπίζετε ο κάτοχος του ζώου μέσω του σκύλου. Καταλάβατε τι γίνεται, αυτοί που δεν τα αποδεχθούν. Λοιπόν, οι Έλληνες είναι πανέξυπνη ράτσα. Τίποτα άλλο έχετε να καταθέσετε, γιατί περιμένουμε και άλλα τηλέφωνα. Εγώ δύναμη να σας δίνει ο Θεός και σε όλους μας και πιστεύω ότι δεν θα προχωρήσετε. Ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Λοιπόν, καλεί το κύριος Άγγελος Αγγελέτος, εάν είναι σπίτι του και αν παρακολουθεί, τον παρακαλούμε πολύ να επέμβει. Μάλιστα. Μάλιστα. Δεν ακούγεστε, ξαναπάρτε. Λοιπόν, να επέμβει, διότι έχει κάνει μεγάλον αγώνα, ειδικά για τα ζώα στη χώρα μας. Τον έχουμε ακούσει σε πολλές τηλεοπτικές εκπομπές, δίνει μάχες και εκείνος και μου είχε υποσχεθεί ότι δεν θα επιτρέψει αυτό το φασιστικό, το ανελεύθερο σύστημα στα ζώα. Μάλιστα. Κυρία Δουράκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα συντόμως να σας καταθέσω τούτο. Θα ήθελα να θέλω παρακαλέσω το θέμα αυτό της φορολογικής ενημερότητος που είναι συναρτημένο, αν θέλετε, με τις κλήσεις. Θα ήθελα να τοποθετηθεί και πάνω σε αυτό ξανά. Μάλιστα. Συμφωνώ μαζί σας ότι προσπαθούν να δημιουργήσουν μια κοινωνία εξαφιλωμένων ανθρώπων, μη δυναμένης πλέον να προβάλλει αντιστάσεις στην εξουσία. Μάλιστα. Το δε άλλο που θέλω, χωρίς να διαφημίσω τίποτα ή να είναι στις προθέσεις μου, συνιστώ στους τηλεθεατές σας να διαβάσουν τα βιβλία του κυρίου Μπαρμπή περί πρωτοκόλων της Ιών και σκέψεις βλέψεις του σιωνισμού. Μάλιστα. Λοιπόν, το θέμα, ευχαριστούμε. Άλλη κατάθεση έχετε να κάνετε? Όχι, ευχαριστώ. Καλή νύχτα. Καλή νύχτα σας. Λοιπόν, εάν ο κύριος Αγγελέτος βρίσκεται αυτή τη στιγμή, θα δεχτούμε άλλα 2-3 τηλέφωνα, γιατί αρχίσαμε λιγάκι αργά. Μάλιστα. Πράγμα, ακούτε, κύριε Δουράκη. Σας ακούω, μάλιστα. Εγώ ήθελα να δείξω δύο θέματα. Το ένα είναι βέβαια αυτό που αφορά τη νέα εποχή και τη νέα τάξη πραγμάτων. Και το άλλο το θέμα είναι για το ρατσισμό. Θα ακούσετε πολλά και περιεκτικά. Το πρώτο θέμα, αυτά που... Πολλά, συγγνώμη, πολλά δεν μπορούμε να ακούσουμε, διότι ώρα δεν έχουμε χρόνο. Συνοπτικά. Θα μας πείτε συνοπτικά, ναι. Ναι, ναι. Ο στόχος της νέας εποχής είναι τρεις κατηγορίες ανθρώπων. Η πρώτον είναι οι γέροι, και θα σας εξηγήσω γιατί, και τους εξοντώνουν με τον εξής τρόπο. Σε αυτά τα ωραία, τα ευαγή ιδρύματα που λέγονται οίκη ευγυρίας ή πανσιόν ανηλίκο, δηλαδή φραστικά σχήματα που να ακούγονται καλά στο αυτή, αλλά να αποτελούν προθάλαμοι του θανάτου, μη δίνοντας σε ένα γέρο τα φάρμακα, τον στέλνουν στην οδό αναπαύσεως. Μάλιστα. Η δεύτερη κατηγορία είναι οι πτωχοί, τους οποίους τους εξοντώνουν είτε με την απελπισία, είτε με τα ναρκωτικά και κυρίως με την πείνα. Και η τρίτη κατηγορία είναι οι άνεργοι, τους οποίους αφού τους θεμαχίσουν την οικογένεια, διότι θέλουν τα παιδιά σαν εργάτες ενός του συστήματός τους, μετά τους ρίχνουν στην απελπισία και στην άλλη κατηγορία. Μάλιστα. Και όσο για το ρατσισμό, αυτά τα οποία λένε
Θα μπορούσα πολλά να καταθέσω, αλλά δεν έχουμε πίστοση χρόνου. Δεν έχουμε. Μου ήθελα να σας πω το εξής. Μάλιστα. Εγώ είμαι ο μεγαλύτερος αντιρατησής του κόσμου, αφού έχω το Ευαγγέλιο και λέει το εξής: αγαπάτε αλλήλους. Και όταν λέει αγαπάτε αλλήλους ο Κύριος, δεν εννοεί μαύρο, πράσινο, κίτρινο, κόκκινο. Τότε λοιπόν δεν χρησιμοποιούν, διαβάστε την Αγία Γραφή, αλλά λένε ο ρατσισμός. Αυτά είναι τερτύπια αυτονών. Και μάλιστα προβάλλουν και ένα αιτιολόγημα. Λέει είναι μια άλλη εκδοχή. Μα τι άλλη εκδοχή? Ο λόγος του Θεού είναι ο λόγος του Θεού. Αν ήταν εξελίξιμος, τότε δεν θα ήταν ο λόγος του Θεού, αλλά θα ήταν μια φιλοσοφική θεωρία. Μάλιστα. Αυτοί όμως πολεμούν τον λόγο του Θεού και αυτή τη στιγμή γκρεμίζουν τα ιερά και τα όσια των Ελλήνων. Και οι αντιστάσεις ξεκινάνε από εμάς. Και τελειώνω. Μάλιστα. Είναι το εξής. Αφού δεν βρήκανε άλλον τρόπο να πολεμήσουν την Ορθοδοξία, βρίσκουν στην μεγαλύτερη εντολή που υπάρχει μέσα στο Ευαγγέλιο, που είναι το αγαπάτε αλλήλους, και προσπαθούν να το εξισώσουν με τον ρατσισμό και όλα αυτά τις αηδίες. Σας ευχαριστώ, κυρία Δουράκη, που με ακούσατε. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστούμε και εμείς για την κατάθεσή σας. Παρακαλείτε πάλι, κάμω έκκληση, εάν ο κύριος Αγγελέτος βρίσκεται, όπου και αν βρίσκεται, αν είναι στο σπίτι του και παρακολουθεί κάποιος δικός του, παρακολουθεί την εκπομπή και δεν είναι εκτός, να επέμβει, διότι είναι ειδικό το θέμα των ζώων, για να μπορέσει να πολεμηθεί. Εγώ θα τον βρω βεβαίως κάποια στιγμή, να μην εφαρμοστεί το μέτρο αυτό, γιατί άρχισαν ήδη να το προτείνουν στις κυρίες, τις διάφορες, γιατί υπάρχει και κόσμος ανεγκέφαλος, αυτό πρέπει να το πούμε. Μάλιστα, παρακαλώ. Καλησπέρα σας, κύριε Δουράκη. Καλησπέρα σας. Θα σας παρακαλούσα πολύ να ελέγξετε για τις κάρτες που έχουν βγει στο ΙΚΑ, οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ, ήδη έχουν αρχίσει να λαμβάνουν αυτές τις κάρτες. Είμαι γιατρός του ΙΚΑ και το έχω δει. Μάλιστα. Τίποτα άλλο, θα σας δω το χρόνο σας. Καλό κουράγιο. Ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Λοιπόν, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι στα Μουλοχτά πλέον, γιατί στην επαρχία ήδη έχουν σταλεί, μας έχουν ενημερώσει, έχουν στείλει τις νέες ηλεκτρονικές κάρτες υγείας και το εφαρμόζουν με το έτσι θέλω. Εσείς αντιδράστε όσο είναι καιρός. Αντιδράστε, κυρίες και κύριοι. Αυτοί αυτό φοβούνται, την αντίδραση. Παρακαλώ. Καλησπέρα, κυρία Δουράκη. Καλησπέρα σας. Δύο ερωτήσεις και γρήγορα. Μάλιστα. Είπατε ότι ο ελληνικός λαός είναι έξυπνος και μπορεί να τα κάνει πέρα. Λοιπόν, στο δημόσιο τομέα που εργάζεται ένας δημόσιος υπάλληλος, μάλιστα, πώς μπορεί να αντιδράσει τη στιγμή που είναι το ίδιο ο κ. Σιμίδης, ο πρωθυπουργός, έχει βάλει αυτό το πράγμα, πώς δηλαδή... Πιο δυνατά, για αν θέλετε, και δεν ακούγεστε. Ναι. Αν δεν δεχτεί ο ίδιος ο δημόσιος υπάλληλος, δεν δέχεται αυτό το πράγμα. Τι συνέπειες θα έχει, πρώτον αυτό, στο δημόσιο τομέα και δεύτερον, στον ιδιωτικό τομέα. Μάλιστα. Ο ιδιωτικός τομέας θα υπάρξει πόλεμος εκ των έσω από την οικογένειά του, η γυναίκα του θα τον αποκαλέσει τρελό, θα του πει τι είναι αυτά τα τρελά που μας λες, πάρε την κάρτα διότι θα μείνουμε χωρίς φαγητό, δεν θα μπορούμε να πληρώσουμε τα ενίκια. Εδώ, αγαπητέ αδερφέ, στο δημόσιο πιο πολύ, εδώ μιλάμε. Αν θέλετε, παρένθεση μισό λεπτό να ακούσετε πιο καλύτερα, γιατί στο δημόσιο υπάρχει το βόλεμα που λέμε. Το συγκεκριμένο. Μάλιστα. Υπάρχει ο μισθός ομώνυμος. Ναι. Και δεν μπορεί, γιατί αν δεν έχει, πώς το λένε, αναμειχθεί. Πώς θα έχει συνέπειες από το κράτος. Μπορεί να τον διώξουν, να τον σχολάσουνε. Ναι, γελάτε, σας λέω και γελάτε. Εγώ θα τον σχολάσουνε. Με ακούτε μόνο, αλλά εγώ σας βλέπω κιόλας. Δεν το ξέρω, εγώ δεν σας βλέπω. Είναι στο πρόσωπό σας. Ναι, δεν σας... Ορίστε. Είναι έτσι ακριβώς. Ναι, έτσι ακριβώς. Πρέπει να κλείσουμε. Ναι, ναι. Πέστε μου όμως να σας απαντήσω. Προσέξτε, γιατί πρέπει να σας απαντήσω. Ναι. Λοιπόν, το θέμα λοιπόν του βολέματος, όπως το δείξατε προηγουμένως. Ναι. Τέλος οι βολεμένοι. Τέλος. Πρέπει να το ξέρετε. Τέλος. Μας τελείωσε. Δηλαδή. Λοιπόν, σε λίγο είτε αντιδράσετε είτε δεν αντιδράσετε, δημόσιοι υπάλληλοι Έλληνες δεν θα υπάρχουν. Θυμηθείτε τι σας λέω. Λοιπόν, η Ελλάς υπέγραψε μια κατάπτυστη συνθήκη όπου καταστρέφει και τρώει τα παιδιά της. Δηλαδή όχι η Ελλάς, αλλά αυτοί που εκπροσωπούν οι Ανθέλληνες, οι Μασόνοι, οι Εβραίοι που μας μπάσαν οι Σιωνιστές, την υπέγραψαν τη συνθήκη ερήμην του ελληνικού λαού, καταστρέφουν. Πριν από μένα ήταν ο κύριος Σοφιανόπουλος και έκαμε καταθέσεις φοβερές για τις ελληνικές βιομηχανίες, πως το εργατικό ελληνικό δυναμικό εξοντώνεται
Το πετάνε στο δρόμο στην κυριολεξία, προσλαμβάνονται Αλβανοί, Τούρκοι, Αφγανοί και όλο αυτό το συνοθήλευμα των φυλών που έχει ενσκύψει στη χώρα μας. Και εσείς διερωτάστε τώρα εάν θα πρέπει να κάνουμε, με αν δεν κάνουμε αγώνα, αγαπητέ αδελφέ, πώς θα γίνει. Ο αγώνας καλός και άγιος είναι. Πώς, θα έχει κυρώσεις ο αγώνας. Ο αγώνας θα υπάρχουν, στους αγώνες εσείς έχετε δει κανέναν αγώνα να γίνεται ανώδυνα. Υποθετικό είναι αυτό που λέμε, δεν είναι de facto, ναι, ότι εγώ είμαι κατά αυτού. Υπερμαζί σας είμαι. Αλλά λέω το εξής, θα υποκύψει χωρίς θέλησή του, γιατί λέει θα χάσω το ψωμί μου, θα χάσω τη δουλειά μου. Δυστυχώς το ψωμί και τη δουλειά μας θα μας το πάρουνε ούτως ή άλλως. Γιατί λοιπόν να μην τους καθυστερήσουμε και να μην κάνουμε αντίσταση για να μπορέσουμε να φρενάρουμε τα σχέδιά τους, καταλάβατε. Θα μας το πάρουν ούτως ή άλλως. Εδώ ο κόσμος δεν έχει καταλάβει ότι μας το παίρνουν το ψωμί από το στόμα αυτή τη στιγμή. Μια ενημέρωση, γιατί είμαστε πολλά άτομα να ακούσουμε, με την Παπαδία είναι αλήθεια, γιατί λένε ότι είχε 4 παιδιά. Και τα τρία. Το τέταρτο πέταξε. Ποιος είναι ο λόγος? Ό,τι γνωρίζετε, αγαπητέ. Και κάτι άλλο. Ναι, ναι. Καμιά φορά η είδηση βγαίνει πιο καλύτερα από τον απλό πολίτη. Μάλιστα. Ο Παπαδία είχε πάει με άλλον. Και ο παπάς αντίδρασε. Και είχε πολλά χρέη. Όχι, εγώ δεν δέχομαι αυτού του είδους τις καταθέσεις. Προσέξτε. Προσέξτε. Υποθετικό είναι, αλλά δεν είναι πολύ καλό. Όχι, προσέξτε, διότι δεν μπορώ εγώ αυτή τη στιγμή. Εσείς μου καταθέτετε κάτι, στο δελτίο ειδήσεων δεν έχει βγει τίποτα. Απλώς χωρίς φωτιά βγαίνει. Ναι, όχι, αλλά δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να πω ότι ναι, αυτό που μου λέτε να το αποδεχθώ. Καταλάβατε, δεν γίνεται, διότι ουδής ξέρει τα της κρεβατοκάμαρας και τα ενίκο. Όταν θα βγουν εν δήμο. Πληροφορίες για τη χριστιανική ορθοδοξία. Μάλιστα. Είναι ένα χτύπημα, πιστεύω, αυτό το πράγμα. Λοιπόν, τίποτα άλλο έχετε να καταθέσετε, αγαπητέ, γιατί περιμένουμε. Σας τρώω τον χρόνο, να σας ακούσουμε. Εντάξει. Μας αρέσει το παραγωγή, μόνο σας βλέπουμε, εμείς σας βλέπουμε, εσείς δεν μας βλέπετε. Εντάξει. Σας νύχτα. Καλό σας βράδυ, καλό σας βράδυ. Λοιπόν, θα ξανακάμω έκκληση στον κύριο Άγγελο Αγγελέτο, εάν ακούει ειδικά για το Ζωικό Βασίλειο, διότι το σύστημα αυτό εφαρμόζεται στα μουλοχτά, δεν πρέπει κανείς σας, όλοι εσείς οι ζωόφιλοι και όλοι εσείς οι οποίοι έχετε ζωάκια, και όταν θα σας προτείνουν, διότι και μέσα στους κτηνιάτρους υπάρχουν οι πράκτορες του ευρεσιονισμού, οι οποίοι προτείνουν με ελληνικά ονόματα κτηνίατροι και οι οποίοι είναι Εβραίοι στην ουσία, ή και μη Εβραίοι, έτσι, και μη Εβραίοι, οι οποίοι συντάσσονται και συμπορεύονται με τα συστήματα αυτά. Και βεβαίως θα σας προτείνουν ότι το καινούριο, το ανώδυνο, για να μην χάνετε το ζωάκι σας και λοιπά όλα αυτά, είναι να μην, να μην του περάσετε ποτέ αυτό το μικροτσίπ το ραδιενεργό και να μην αποδεχθείτε αυτού του είδους τις προτάσεις. Λοιπόν, αυτό έχουμε να πούμε. Έπειτα θα δεχθούμε άλλο ένα τηλέφωνο, κυρίες και κύριοι, και θα κλείσουμε. Εάν ο κύριος Αγγελέτος μας ακούει αυτή την ώρα, και το ξαναεπαναλαμβάνω, τον παρακαλούμε να επέμβει, να παρέμβει στη γραμμή. Ένα τελευταίο τηλεφώνημα και θα κλείσουμε δυστυχώς την εκπομπή, διότι θα θέλω να καταγγείλω και κάτι άλλο πριν περάσει το τηλέφωνο αυτό στον αέρα. Ότι αυτή τη στιγμή έχει δοθεί εντολή από την ΕΟΚ και έχει 1.700.000.000 στο Ταμείο Συνοχής της ΕΟΚ, το οποίο διατίθεται, προσέξτε, για την εξόντωση των εγωπροβάτων, ειδικά για τις έγιες, δηλαδή για τις κατσίκες. Διότι είναι το πιο ανθεκτικό ζώο που μπορεί να επιβιώσει με οποιαδήποτε συνθήκη. Λοιπόν, πρώτα πρέπει να εξοντωθούν τα κατσίκια, λέει εδώ πέρα, έτσι, και μετά να πάρουν σειρά τα άλλα, ώστε να μην έχει πηγή τροφοδοσίας η Ελλάδα. Και κάνω έκκληση και στους κτηνοτρόφους. Και αν κάποιος συγγενής κτηνοτρόφου ακούει αυτή τη στιγμή την εκπομπή και έχει ξενυχτήσει, να μεταφέρει το θέμα και στους αγρότες και στους κτηνοτρόφους να μην αποδεχθούν την κωδικοποίηση. Κυρίες και κύριοι, είναι το εφιαλτικότερο σύστημα που πάνε να επιβάλλουν οι Εβραίοι σιωνιστές. Διότι όταν θα γίνει πλέον νόμος και θα εφαρμοστεί, δεν θα μπορεί να ξεφύγει κανείς. Τα χάλια μας τα βλέπουμε. Λοιπόν, εγώ δεν θα ήθελα, αφού ο κύριος Αγγελέτος, ως φαίνεται, δεν έχει ακούσει ή δεν έχει δει αυτή την ώρα την εκπομπή ή δεν έχει επιστρέψει σπίτι του, να συνεχίσω με άλλο αύριο την 11:30. Την ώρα του Σαββάτου, αύριο, πρώτα ο Θεός, θα έχουμε νέες καταθέσεις και έναν εκλεκτό προσκεκλημένο και συναγωνιστή, τον κύριο Γιώργο Μελά. Παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ήθελα να σας κάνω μια κατάθεση. Μάλιστα. Εντάχει μόνο, γιατί κλείνομαι. Ναι. Λοιπόν, όσον αφορά το θέμα των κτηνοτρόφων, ρώτησα ένα κτηνοτρόφο, το οποίο έτυχε συμπτωματικά να τον βρω σε ένα νοσοκομείο από Κρήτη,
Μου είπε ότι έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά δεν είναι διατεθειμένος κανένας ούτε από την περιοχή του ούτε από την οικογένειά του να σφραγίσουν τα ζώα τους. Συγγνώμη, πώς είπατε για να το καταλάβουμε. Ο κτηνοτρόφος ο συγκεκριμένος που σας το είπε και σας είπε ότι έχουμε δίκιο για τις καταθέσεις μας. Ναι, ναι. Συγγνώμη, ένα λεπτό. Είπε ότι δεν αποδέχεται να τα σφραγίσει. Όχι. Ή δέχεται να τα σφραγίσει. Δεν δέχεται να τα σφραγίσει. Δεν δέχεται. Τώρα ακούστηκα. Δεν δέχεται. Δόξασε ο κύριος. Μιλάμε για άνθρωπο με 800 εγωπρόβατα. Μάλιστα. Λοιπόν, και το δεύτερο που θέλω να καταθέσω είναι σε συνέχεια αυτό που κατήγγειλε κάποιος κύριος προηγουμένως, το ακούσαμε σήμερα στα δελτία των 8.30 στον Αντένα. Μάλιστα. Ότι με το καινούριο εμβόλιο που εφαρμόζουν στην Αμερική και θα το δώσουν σε πειραματικό στάδιο σε άτομα ηλικίας 60 έως 70 ετών, διότι είναι επικίνδυνο, θα είναι εμβόλιο κατά της γρίπης με DNA. Τώρα τι σχέση μπορεί να έχει το DNA με το εμβόλιο της γρίπης, αυτό δεν το κατάλαβα. Θα το αναφέρω με αυτό, αγαπητή. Το DNA είναι αυτό που εφαρμόζουν στους στρατιώτες. Ναι, αλλά θέλω να πω όμως τη συγγένεια που τη συνάφεια. Καμία συνάφεια. Ξεκινάνε από τους υπερήλικες. Υπερήλικες με DNA. Για να τους εξοντώσουν. Ακριβώς. Ναι, ναι. Εσχανασία να έχουν και τα ταμεία τους θα πούνε αύριο μεθαύριο ότι θα έχουν λιγότερα. Ναι. Έξω, γενική εκαθάριση. Σχετικά και πεσχετικά. Ναι. Ευχαριστούμε για την κατάθεσή σας. Καλό σας βράδυ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μετά από όλα αυτά τα τηλεφωνήματα που δεχτήκαμε και την ευαισθητοποίηση όλων εσάς, ακούσατε ότι οι εκπομπές αυτές είναι εκπομπές αληθείες και κάθε φορά βλέπετε ότι βγαίνουν άνθρωποι και λένε ότι όντως έτσι έχουν τα πράγματα. Λοιπόν, αφυπνίζεστε, προετοιμάζεστε, διότι αυτοί που προετοιμάζονται δεν θα πέσουν στις παγίδες, θα έχουν προστασία Κυρίου, ο Κυριός μας θα περιφρουρήσει τον αγώνα. Εμείς είμαστε οι αδύναμοι, ο Κύριος είναι η δύναμης και αυτόν πολεμούν μέσω ημών. Τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Αυτός είναι ο κυρίαρχος των πάντων, αυτός είναι η σωτηρία όλων ημών των ανθρώπων, αυτός είναι η αιώνιο ζωή. Όλα αυτά είναι προσωρινά και πρόσκαιρα, αλλά θα πολεμήσουμε και θα αντιδράσουμε σε όλον αυτό τον εφιάλτη που έρχεται άνευ φόβου, με τόλμη, θάρρος και αυταπάρνηση, για να μπορέσουμε να σώσουμε και τα παιδιά μας και να τα ενημερώσουμε και στη συνέχεια να δώσουμε και εμείς με τη σειρά μας την ομολογία μας για την Ελλάδα και την Ορθοδοξία. Μέχρι αύριο το βράδυ, κυρίες και κύριοι, ο Θεός να σας σκεπάζει. Καλό βράδυ και αύριο βράδυ μην χάσετε την εκπομπή για την Ελλάδα και την Ορθοδοξία με νέες καταθέσεις. Καλό σας βράδυ.